γίνεται κάποια. Δεν βλέπω. Βλέπω ένα ποτιστήρι. Μήπως φυτέ. Ναι, ναι. Βλέπουμε εικόνα τώρα. Ο Πρωθυπουργός κάτι μόλις φύτεψε εκεί στον κήπο της Θεολογικής Σχολής. Ακριβώς. Θα γίνονταν δεντροφύτευση συμβολική εδώ, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αλλά επειδή είμαι εδώ, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας δείξω και την εικόνα αυτή. Θα γίνει μια δεντροφύτευση συμβολική από τον Αλέξη Τσίπρα εδώ. Στην Θεολογική Σχολή. Τη βλέπουμε εμείς την εικόνα από τα τουρκικά κανάλια. Έχει μόλις ολοκληρωθεί η δεντροφύτευση, ή τώρα γίνεται. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι περιστοιχίζεται από ιερωμένους. Δεν μπορώ να διακρίνω και καλά ποιοι είναι. Εσύ τους ξέρεις καλύτερα και δεν ξέρω αν θέλεις να σε αποδεσμεύσουμε να μπεις μέσα στον κήπο της Θεολογικής Σχολής και αν επιτρέπεται να μεταδώσεις από εκεί κάτι, να περιγράψεις κάτι από εκεί, Μανώλη. Θα πρέπει να μας το εξηγήσεις αυτό. Θα ήταν καλύτερο, νομίζω. Αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε τηλεφωνικά, να πάω να δω τι γίνεται ακριβώς. Πήγαινε να δεις τι γίνεται την ώρα που εμείς δείχνουμε, έτσι να κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών, να μπεις μέσα. Κλείστε το Μανώλη να μπει γρήγορα μέσα, να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Να δούμε εμείς εντωμεταξύ τις εικόνες εδώ. Είναι ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Μπέτη Μπαζιάνα, τη σύζυγό του, στον κήπο της Θεολογικής Σχολής. Εκεί να πούμε ότι από ό,τι έχω διαβάσει στη Θεολογική Σχολή έχουν ταφεί και πατριάρχες στο παρελθόν. Έτσι. Και είναι ένα πολύ σημαντικό βλέπουμε κομμάτι, και τον κύριο Γαβρόγλου δίπλα στον Πρωθυπουργό με το πράσινο παπαγάλι ποτιστήρι, ετοιμάζεται να κάνει την δεντροφύτευσή του. Με το κόκκινο κασκόλ. Με το μπορντό κασκόλ, ναι. Πάντως, Τατιάνα, ο συμβολισμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Χάλκη είναι τεράστιος και είναι, ίσως να πρέπει να το σχολιάσουμε, το πόσο ο Αλέξης Τσίπρας δεν διστάζει να παίξει με οτιδήποτε και με όλους τους συμβολισμούς. Θυμόμαστε πριν αναλάβει πρωθυπουργός και πάει στο Άγιο Όρος. Παρότι έχει δηλώσει επίσημα ότι είναι άθεος, δεν πιστεύει κτλ. Και μάλιστα είχε κάτσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.